Να στείλω ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, ευτυχώς σήμερα τους έμαθα πώς να ψαρεύουνε στα παρή. Μισή ώρα. Πάμε να αργώσουμε. Κώστας, ο χαλαρός, πηγαίνει για ψάρεμα, λες και πηγαίνει για διακοπές. Είναι πάντα ήρεμος και χαλαρός. Ένα για χτήμα. Δεν έχουμε έτσι να κάνουμε και πάμε για ψάρεμα. Έλεος, δεν έχουμε χτήμα πάμε, σου είπα, μην μπερδεύεσαι. Εντάξει, τέτοιους φίλους που έχεις πέσει δεν με αφήνουν καθόλου. Πάμε πρώτα να αργώσουμε. Μου λες. Αργήσατε. Λοιπόν, θα ρίξουμε ένα τσαπαράκι για αρχή. Έχουμε ρίξει το τσαπαρί μας, έχουμε βάλει για βαριδάκι κλασικά. Το χρησιμοποιούμε εδώ και χρόνια. Όχι το συγκεκριμένο, αλλά αυτή την τεχνική. Το χταποδάκι κάτω, ένα εντσίκου. Το δούμε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βγάλει, όπως και μας το έχει αποδείξει αυτό. Πρέπει να ετοιμάσουμε λίγο τον εξοπλισμό, να ρίξουμε και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Περίεργη μέρα, δεν μπορώ να καταλάβω αν έχουμε πιάσει κάτι ή όχι. Ο Κώστας έβγαλε ήδη τα πρώτα του ψαράκια. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ πέρα. Συνήθως δεν τα βγάζει ο Κώστας από τα ψαράκια, τα βγάζει ο άλλος Κώστας από τα ψαράκια. Στη βάρκα, κάτσε να σας πάρει μια βόλτα εδώ πέρα. Έλα να τα πάρεις τα ψαράκια να δεις. Τώρα έχεις βγάλει ψάρια, θα σηκωθώ πάνω εδώ, μα είναι, να δείξουμε εδώ ψάρια. Σα πόσα μέτρα κοντά ήταν. Πάτο. Πάτο. Πάνω θεμάς ο πάτος. Κάτσε να σηκωθώ πάνω να δω τι παίζει. Για να δούμε. Βγάλαμε τίποτα. Ένα, δύο. Τρία. Έχεις πετύχει πάντως, Αυτά είναι ωραία. Πετσετούλα. Αυτά είναι ωραία που έπιασες για καλά, για τράψαλο. Τι εννοείς, έχεις διάθεση να το πας μέχρι βράδυ. Για να δω, κάτσε μέσα στη μέση, κάτσε και εσύ. Τι να κάνουμε, κορίτσα, δεν γίνεται. Μόνιμο. Άλλα δύο, βάλτε τα. Πόσα είναι. Ένα, από πού. Δύο. Τρία. Κοίτα, να σου πω, αλλαγιά. Πώς το έκανες αυτό το πράγμα. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Κόμπο τα κάνω. Για δείξτε εδώ πέρα, δείξτε μας λίγο να το δούμε. Γιατί είδαμε λίγο μόνο την πλάτη σου. Θα πάρει κόμπο και τελεί. Όριστε. Όλα παρέα. Τσαμπή από... Θα κάνω να ξαναψαρέψω κανένα μισάωρο όταν εξαρτηθώ. Είναι τσαμπή από χαφρίδια. Εδώ από κάτω έχει πολύ πράγμα. Ρίξε πάτο και ανέβα από τον πάτο 10-15 μέτρα. Να περιμένω να το γεμίσω λες ή να το σηκώσω και ότι πιάσαμε. Ρίξε κάτω εσύ, πιάσε τον άλλον. Τώρα έχει. Πάτο θέλω και ανέβα 10-15 μέτρα από τον πάτο. Εσύ θες ψάρεμα, θέλεις ρηξιά και τσαπαρί καινούριο. Πάλι καλά που τα έχεις πάρει ακριβά τα τσαπαριά αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Μολά έχω και το άλλο κακό. Ναι. Να σα πω, γιατί τα βγάζουμε 3-3, είναι κάποιο μαγικό αριθμό, κάτι συγκεκριμένο γίνεται τώρα εδώ. Και στον δρόμο να ξέρετε. Αχ, έμπα μέσα, αγάπη μου. Έμπα. Εδώ, 3-3. Ένα αυτή τη φορά.
Δεν πειράζει. Είναι η μέρα μου. Έλα, πιάσε πάτο τώρα. Και σταμάτα να κρυμιάζεις. Δεν έχω, μπλέχτηκα πάλι. Πάλι μπλέχτηκες. Να του έρχεται. Πήρε. Είναι γεμάτο, ένα γεμάτο τσαπαρί είναι, αυτό είναι. Κάτσε, ντε. Έχω κι άλλο. Εντάξει, καλά είσαι. Δεν έχεις άλλα τσαπαριά. Όχι. Γεμίσανε, δεν έχω άλλα αγκίστρια. Τέλος τα αγκίστρια. Καλά, μέχρι να ξεμπερδευτούν, κάτσε να μαζέψω κι εγώ τι γίνεται εδώ. Καθετή. Έλα εδώ, έλα εδώ να δεις, έλα εδώ. Ναι, άμα είναι να σου φύγουνε 3-4, πώς φύγανε. Πώς φύγανε, έφερα 4 πάνω. Δεν έφυγε. Εντάξει. Τελικά δεν έχω καταλάβει αν έχει σημασία το τσαπαρί που βάζεις ή απλά αν έχει ψάρια μόνο. Καλά, αν έχει ψάρια δεν παίζει το τσαπαρί καθόλου. Αν έχει εννοώ... Έχεις... Άκουσες τι γίνεται τώρα, ξαναπέσε, μην αργήσεις. Θα ξαναπέσω. Είμαστε κινητοποιημένοι. Αλλά... Λοιπόν, να πω και στους φίλους μου, σε αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα διαφήμιση, είναι θέμα τι έχω χρησιμοποιήσει. Χρησιμοποιώ, αγαπάω αυτό το τσαπαράκι εδώ πέρα, είναι το Χαγιαμπούζα το καφέ. Δεν με έχει προδώσει. Τελικά τα παιδιά κόψαν την πετονιά τους. Απογοητεύτηκανε. Πάμε παρακάτω. Θα μπει είναι αυτό. Είναι ο Κώστας μπροστά και δεν το βλέπω. Για να δείξουμε και εδώ. Όπα. Πέφτουν, του πέφτουν σαν τσαμπί με τα σταφύλια. Αυτό το τσαμπαρί τελικά γίνεται κουβάρι, α. Για πάμε να βγάλουμε το δικό μας. Άρχισε να με δείχνει. Βαγγέλη. Έλα εδώ να δεις, κάτι με κυνηγάει. Έλα να δεις. Κάτσε ρε φίλε. Ω, και μπήκε και μέσα. Για βιάστε αυτό να το δούμε. Κάτι χτύπησε τώρα, χτύπησε κι άλλο μικρό. Με κυνήγησε κάτι να δεις, από τα 30 μέχρι τα 25 μέτρα να κυνήγησε κάτι τέτοιο. Φαίνεται στο δικό μου το. Το άλλο το παιδί τι κάνει, γιατί είναι ήσυχο. Γι' αυτό έρχεται. Γι' αυτό. Αυτό δεν γίνεται, έτσι, παιδιά. Εντάξει, ψαρεύετε 2 λεπτά. Αντί να το κάθεστε να ξεμπλέξετε. Λοιπόν, στα 50 και όπως σου είπα, ναι, με κυνήγησε κάτι έντονα. Λοιπόν, πάμε στα 50 να δούμε αν κυνηγήσει και σε εμάς κάτι έντονα. Έρχεται λίγο βαρύ. Έχουμε κάνει λίγο εδώ κόντρα. Να το φέρουμε, το βλέπουμε. Μας βλέξανε και εμάς, λες, άραγε. Πού το έβαλες τη βελονίτσα, την έβαλες πάλι θέση της. Α, είναι γεμάτο, γι' αυτό. Είναι και έχουνε και κανένα δυο μπλεγμένα. Κοίτα εδώ πως έχουν έρθει 3 ρε παιδιά, με την ουρά μπλεγμένη. Μάτα. Έχουν έρθει λίγο μπλεγμένα. Σήμερα γιατί τέτοιο μπλέξιμο. Είναι λίγο άστατα σήμερα, δεν πειράζει. Άστα παιδιά. Εγώ ξέρεις τι κατάλαβα μόλις ότι φταίει. Τι. Την έχω χωρίς το γυαλί μου. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Να, κάτι φαίνεις. Ένα. Το άλλο έφυγε. Μπορεί άλλο τουλάχιστον να μην έχουν μπερδευτεί. Δεν τα άλλα. Πρώτη φορά το έφερες αξεμπέρδευτο. Ναι. Δηλιακό. Έτσι. Και θα του πούμε να μας απλώσει και στο κορμικό μας το κορμί αντιδιακό. Λίγο στα χεράκια για να μην καούμε. Είναι η ώρα που απολαμβάνει να απλώνει. Δεν νομίζω ότι με πετυχαίνει. Να απλώνει στους φίλους του αντιδιακό. Έχω να το πω στους φίλους μας, ναι, έρχεται μαζί μας για ψάρεμα για να μας απλώσει αντιλιακό. Παιδιά, με έχετε κουράσει. Θα φαίνεται 2-2-3-3. Α, μου φύγε σ' άλλο. Δέκα ώρες. Τι θα πει 10 ώρες. Δεν πειράζει, και 3 καλά είναι. Έπεισε από την κοιλιά. Για να δω.
Να σου πω κάτι, σήμερα σε έχει ρίξει ο Κώστας. Κάθεται μπροστά για να μην φαίνεσαι στο βίντεο, εσύ, κατάλαβες. Είναι καλά. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα ντου. Θες να δω. Άτσα, τα βγάλω εγώ. Θα το μέσω. Ωπα. Δεν είχα άλλο αγκίστρι απάνω. Και εσύ. Ωχ, τα πήρα σου στις θάλες. Δεν είχα άλλο αγκίστρι μέσα. Το βλέπεις, κοίτα να δεις τώρα που έφυγα. Δεν ήταν ο Βαγγέλης. Μότο. Για εδώ. Ένα, δύο. Μαζεύεται για το βράδυ. Με ονοματάκια. Και πόσα πια. Δεν κοιτάσαι εμένα έτσι. Τι έχουμε τώρα εδώ. Εδώ, Βαγγέλη. Κάνα ψαράκι, να περνάει η ώρα. Βγαίνει τίποτα. Α. Ψιλοπράγματα, να έχουμε το δεξαφρύδιο και το πίπος. Οπ, 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 Κώστας, Κωστάκης. Με τυλιτσέ. Γης. Ανεβάζεις. Α, κάτι έφυγε τώρα μόλις. Κοίτα να δεις, ρε. Κοίτα να δεις, ελάφρυ. Φέρτο, ρε. Δεν είναι, ρε, τι να φέρω. Δεν έχει, κάτι έχει. Ένα είχε και έφυγε καλό. Κοίτανε και καλό. Καημενούλη. Κοίτανε και καλό. Κοίτανε και καλό. Η απογοήτευση στο πρόσωπο του Κώστα. Δεν θα φάμε σήμερα. Καλά πήγαμε. Και τρία, και τρία που είχα βάλει και πέρα. Είχες κάνει τη δαβολιά. Είχα βάλει και τρία στο δικό σας. Πήγαμε πολύ καλά, έτσι. Πήγαμε πολύ καλά. Βγαίνουμε έξω, μετά από ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Ναι, πες μας, θα σας ακούει κάποιος. Βαγγέλη, να στείλω ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, ευτυχώς, σήμερα τους έμαθα πώς να ψαρεύουν τσαπαροί. Πρώτα και στους δύο. Κάνει λάθος, μας έμαθε πώς ξεμπερδεύουν τσαπαροί. Εγώ ξέρω ότι ήρθα μετά από καιρό και φτιάσατε 100 ψάρια. Τώρα τι λέτε εσείς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τα έξω. Πας και κοιμηθούμε λίγο για το πρωί, γιατί δεν κοιμηθήκαμε. Καλά πήγε η βραδιά. Και αν θέλετε, μπορεί να δείξω και πώς είναι άνθρωπος στη θάλασσα. Να το ξανακάνουμε.